Ο Οδικός Χάρτης για την προστασία και την ανάδειξη του ιστορικού χώρου του Σουλίου συζητήθηκε σε επιστημονική ημερίδα που έγινε στο Σούλι, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση του ευρύτερου ιστορικού χώρου Σουλίου, ανάδειξη, προστασία και ανάπτυξη του πολιτισμικού και πολιτιστικού του τοπίου». Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη, ο οποίος φυσικά και ήταν στην ημερίδα, φυσικά και έλαβε το λόγο και αξίζει νομίζω, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου, σε εσάς και στους τηλεθεατές του Άρτα TV. Να δούμε ποιο είναι αυτό το σημείο που εστιάσατε κυρίως και που θα πρέπει, όπως είπατε, να το προσπεράσετε γρήγορα για να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, η Περιφέρεια Επίρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έκανε μια παρουσίαση στις 4 του μηνός ημέρα Παρασκευή στον ιστορικό χώρο του Σουλίου, μια ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, δόθηκαν από πολλούς συνεργάτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από πολλούς καθηγητές τα φώτα τους, μπορώ να πω, για την ανάδειξη του ιστορικού χώρου του Σουλίου. Παρουσία βέβαια της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, η οποία ήταν απόλυτη και μάλιστα σε κάποια στιγμή στο λόγο της είπε ή θα κάνουμε κάτι τώρα ή δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτό μπορώ να πω ότι δείχνει τα δείγματα γραφής για το τι θα υπακολουθήσει από εδώ και πέρα. Νομίζω εκφράστηκε μάλλον η βούληση από την Υπουργό για όλες αυτές τις εργασίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε, όπως είπαμε, να φτάσετε και στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν αρκεί κάποιος να εκφράζει την άποψη και τη γνώμη ότι ναι, πρέπει να γίνει το έργο. Πρέπει να δρομολογηθούν και οι διαδικασίες για να γίνουν. Πιστεύω, κυρία Ευαγγελία, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει... Ποιο είναι εκείνο το αγκάθι? Η οριμότητα και της τοπικής κοινωνίας και η απόφαση και του Δήμου και της Περιφέρειας αλλά και η πολιτική βούληση από ό,τι καταλάβαμε από αυτά που τόνισε η κυρία Μενδώνη ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να γίνει κάτι. Ναι. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία υπόθηκαν και πρώτα απ' όλα το πρόβλημα το οποίο εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και το δώσαμε και στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας η οποία έχει επισκεφτεί τις γιορτές Σουλίου, είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Σούλι. Έτσι, αυτό. Αυτό είναι το α και το ω, μπορούμε να πούμε. Βέβαια, εκεί στην ημερίδα αυτή ερευνήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής του Σουλίου, με σκοπό πρώτα απ' όλα να αναγνωριστεί η φυσάμενη κατάσταση, να γίνει μια αποτύπωση τι ακριβώς ισχύει αυτή τη στιγμή στο Σούλι. Να εντοπίσουμε τα τυχόν προβλήματα που είναι πάρα πολλά, όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν από το χαόδες νομοθετικό πλαίσιο και ότι εκεί πάνω δραστηριοποιείται η αρχαιολογία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο... Δηλαδή είναι πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι θα πρέπει να καθίσουμε κάτω με την πρωτοβουλία φυσικά της Υπουργού, κάτι που υποσχέθηκε η Υπουργός ότι θα το κάνει άμεσα και σε μένα και στον κύριο Περιφερειάρχη που ήταν μας τα παρόντες και στον βουλευτή ο οποίος ήταν πάνω στο Σούλι. Και μας είπε η Υπουργός ότι για να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα και να μπορέσουμε σιγά σιγά το νερό να μπει στο αυλάκι θα πρέπει να υπάρχει μια συνάντηση άμεσα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Αθήνα έτσι ώστε να δούμε τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν από τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και να δούμε πώς μπορούμε να τα δρομολογήσουμε. Βέβαια, εμείς σαν Δήμος καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσουμε να τα δρομολογήσουμε αυτά, αλλά τουλάχιστον ό,τι αφορά τις δικές μας ευθύνες και τι μπορούμε να κάνουμε, θα πάρουμε το μερίδιο ευθύνης και το μερίδιο το οποίο μπορούμε να ανταποκριθούμε. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ότι θα πρέπει να συνονοηθεί η αρχαιολογία, το δασαρχείο, γιατί εκεί πέρα θα πρέπει επιτέλους να συνυπάρξουν η αρχαιολογία και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί πέρα. Αυτό είναι το βασικό μας αίτημα εμάς σαν Δήμος. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αρμοδιότητες. Αλληλοεπικαλύπτεται δηλαδή η αρμοδιότητα του ενός φορέα με τον άλλον
και ο καθένας δεν ξέρει πώς ορίζει, τι ορίζει, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για να γνωρίζει και εσείς και η περιφέρεια και όσοι πρόκειται να ασχοληθούν με αυτό το έργο, το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Εκεί από αυτά που ακούσαμε και από αυτά που μας είπε και η κυρία Υπουργός, παρουσιάστηκαν ορισμένα προβλήματα τα οποία για να χρήσουν λύσεις και να προχωρήσουν, ναι, θα πρέπει να υπάρχει η σύμπνοια όλων αυτών των φορέων. Ή να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες, κύριε Δήμαρχε, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ναι. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε κάτι, μπλέχουμε στο δασαρχείο. Με το που φύγουμε από το δασαρχείο, θα έρθουμε αντιμέτωποι με την φορεία αρχαιοτήτων, την αρχαιολογία ουσιαστικά. Γι' αυτό και η Υπουργός μας υποσχέθηκε ότι έτσι, θα άμεσα θα κανονίσει ένα ραντεβού όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Αθήνα, έτσι ώστε να βάλουμε κάτω τα προβλήματα από τα οποία ανέκυψαν από την μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα οποία μας παρουσίασαν επάνω με πρωτοβουλία της περιφέρειας, και από εκεί και πέρα μετά να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι, το νομοθετικό κουβάρι και τις δυσκολίες τις οποίες ανακύπτουν κάθε φορά. Να υπάρχει όμως μια συνοχή και μια επικοινωνία με όλους τους φορείς τους οποίους μπλέκονται πάνω στο Σούλι. Στα γραφειοκρατικά γρανάζια και δεν αφήνουν να προχωρήσουν πολλά έργα στην χώρα μας. Κάτι που έχει επισημανθεί από όλους, κύριε Καραγιάννη. Αλλά το βλέπουμε όμως, να το συναντάμε και σε αυτή, ας πούμε, εδώ την περίπτωση. Άμα δείτε, κυρία Ευαγγελίου, τώρα υπάρχουν εκεί πάνω δημόσια κίνητα, έτσι, κοινόχρηστα, δρόμοι, ποτάμια, ρέματα, αρχαιολογικά δάση, δασικές εκτάσεις, ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και διαχειρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η περιφέρεια που έχει τις βοσκίσιμες γιές, δημόσιας κυριότητας ακίνητα τα οποία είναι παραχωρημένα για κτηνοτροφικές κρίσεις, τα οποία περιλαμβάνονται κτίσματα, μέσα σε αυτά κτίσματα παλαιών πολέμαρχων και στις φάρες των Σουλιωτών. Πόσες αμαρτίες παρελθόντος μπορεί να κουβαλά στην πλάτη του η σημερινή κοινωνία? Γι' αυτό λέμε ότι, και συνηγορώ σε αυτό που είπε η Υπουργός, ότι ή τώρα θα γίνει κάτι να ξεκινήσει, βέβαια, ή δεν θα γίνει ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, μικροπαρεμβάσεις που γίνονται κατά διαστήματα δεν λύνουν το πρόβλημα, κύριε Δημαρχέ. Δεν λύνουν, απλώς απαλύουμε έτσι από πάνω την επιφάνεια. Ακριβώς. Πρέπει να μπούμε στην ουσία, που η ουσία είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και να δούμε ο καθένας τι του αναλογεί και τι μπορεί να κάνει και πότε μπορεί να το κάνει. Έτσι. Εσείς όμως με την ευκαιρία της επίσκεψης της Υπουργού αδράξατε την ευκαιρία, αν θέλετε, να επισκεφθεί εκείνη και τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Παραμυθίας, μία ακόμη ιστορική εκκλησία, όπου υπάρχει σχεδιασμός για την απάλληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στον χώρο αυτό. Αυτό είναι, τα τελευταία χρόνια βέβαια επιδεινώθηκε πάρα πολύ η κατάσταση. Εμείς με την ευκαιρία που ήρθε η Υπουργός, γιατί η Υπουργός δεν ήρθε μόνη στο Σούλι, ήρθε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ήρθε με στελέχη του Υπουργείου τα οποία είχαν διάφορες αρμοδιότητες, ήταν μια ολοκληρωμένη ομάδα και ήταν πολύ συνεργάτης της Υπουργού. Και εμείς αντλήσαμε την ευκαιρία, γιατί ξέραμε ότι θα έρθει με το ολόκληρο το επιτελείο, και προσκαλέσαμε εκτός προγράμματος την κυρία Υπουργό, έτσι, οποία η πρόσκληση αυτή αμέσως και με χαρά την αποδέχτηκε και ήρθε στην Παραμυθία για να έχει η ίδια και το επιτελείο της μία άποψη του πραγματικού προβλήματος, το οποίο πολύ εύστοχα μεταφέρει ο κύριος Κουλιαράς, ο οποίος είναι προϊστάμενος εφορίας αρχαιοτήτων της Θεσπρωτείας, και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου. Αλλά ήθελα να έχει και μία άποψη ο Υπουργός, να δούμε μήπως μπορέσουμε να δρομολογήσουμε πιο γρήγορα μαζί με το επιτελείο που ήταν εδώ πέρα. Εργασίες αποκατάστασης. Τις καταστάσεις. Για τη συντήρηση όμως, για την προστασία και την ανάδειξη αυτού του αρχαιολογικού κτίσματος, γιατί μιλάμε για μια εκκλησία η οποία ξεκίνησε σαν μονή το 1400, έγιναν παρεμβάσεις το 18ο αιώνα, οι οποίες αυτές τις παρεμβάσεις όμως βλέπουμε ότι έκαναν ζημιά στο κύριο κτίριο της εκκλησίας και της μονής που ήταν παλιά, και πιστεύω ότι από ό,τι μας είπε και η κυρία Υπουργός και μας έχουν πει και η εφορία αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας, χρειάζεται άμεσα και αναγκαία η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης
με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων για τη χρηματοδότηση και η υλοποίηση της οποίας λόγω υψηλού, καταλαβαίνετε, εκτιμόμενου κόστους δεν θα μπορέσει να την σηκώσει ο Δήμος. Και σήμερα θα σας ανακοινώσω ότι και με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη την έχει πάρει πάνω του και λέει ότι την συγκεκριμένη μελέτη θα τη χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Επίων. Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετική εξέλιξη και για αυτή την ιστορική εκκλησία. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω, με το σχολείο Βούλγαρη, μια που πιάσαμε τα πολιτιστικά σήμερα του Δήμου. Προχωράει κανονικά και το σχολείο Βούλγαρη, έχει βγει ο τεχνικός σύμβουλος, προχωράμε κανονικά το έργο. Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε προς χρήση. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία και με την οικογένεια Βούλγαρη, οπότε είμαστε σε καλό, πολύ καλό δρόμο. Μάλιστα. Το στάδιο της παραμυθιάς στο γήπεδο ξεκίνησαν τα έργα γύρω-γύρω από το γήπεδο, οπότε άμεσα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε και αυτό το έργο. Τα υπόλοιπα έργα της οδοπίας συνεχίζονται κανονικά. Αναμένουμε τώρα ένα τελευταίο έργο, τελευταίο λέω, γιατί από ό,τι γνωρίζετε η χρηματοδότηση του Αντώνη Τρίτσης έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Και οτιδήποτε άλλο υπάρχει το παρακολουθούμε, έτσι ώστε να μπορούμε πάντα να είμαστε έτοιμοι με μελέτες όριμες να μπούμε σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανακύψει από την πλευρά της, προκύψει από την πλευρά της κυβέρνησης. Που αυτό είναι και το σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Καραγιάννη, για την συζήτηση αυτή, για τις θετικές εξελίξεις σε τρεις στοχευμένες ενέργειες για το χώρο του Ιστορικού Σουλίου, για το Ναό της Παναγίας της Παραμυθίας και το Σχολείο Βούλγαρη και όλες τις άλλες παρεμβάσεις τις οποίες έχετε δρομολογήσει είναι σε φάση υλοποίησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ένα λεπτό, αν θέλετε. Βεβαίως. Να την κλείσουμε. Σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην Παραμυθιά έγινε και μια συνάντηση με την πρωτοβουλία του τοπικού της Παραμυθιάς. Εκεί δόθηκαν ορισμένες δυσκολίες και συζητήθηκαν ορισμένες δυσκολίες που προέκυψαν βάσει της προεργασίας της οποίας είχε γίνει από την εφορία αρχαιοτήτων της Παραμυθιάς και θέσαμε επιτάπητος μας τέθηκαν μάλλον τα προβλήματα και τα συζητήσαμε και πιστεύω ότι και εκεί είμαστε σε ένα καλό δρόμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αναγκαίες ενέργειες που θα γίνουν. Συμφωνήσαμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί και η αντιπολίτευση και η εφορία αρχαιοτήτων και η Εκκλησία έτσι ώστε να μπορέσουμε άμεσα να σώσουμε αυτό το ιστορικό μνημείο το οποίο υπάρχει πέρα από θρησκευτικής απόψεως και το ιστορικό μνημείο το οποίο υπάρχει, δηλαδή την Παναγία της Παραμυθιάς. Και πριν κλείσω, κυρία Ευαγγελίου, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Ηπείρου για αυτή την πρωτοβουλία και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να ευχαριστήσω όλους τους παραμεσκόμενους οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους στο Σούλι. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, κυρία Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.